4 χρόνια μετά το φρικτό έγκλημα με θύμα τον Ιάκωβο Εμμανουήλ στη Ροδιά, έπεσε η αυλαία με την εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης από το μεικτό ορκωτό εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι με τη μάνα του θύματος να δηλώνει μέσω του δικηγόρου της συντετριμένη. Συντετριμένη πραγματικά, γιατί δεν υπήρξε πρόθεση ούτε μεταμέλειας, ούτε προσπάθεια υποστήριξης όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι ένοχοι και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, όλοι τους. Και διαπαραγύψεως ο τελευταίος. Δηλαδή η τέλεση της πράξης έχει τη βαρύτητα της ανθρωποκτονίας. Για τον 29χρονο έσπασαν τα ισόβια και θα αποφυλακιστεί καθώς εξέτησε την ποινή του, ενώ αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, δεν κρατούσε όπλο ή μαχαίρι, αλλά ένας άνθρωπος που εμφανίζεται με γυμνά χέρια δεν είχε σκοπό να σκοτώσει. Το μόνο λάθος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 29χρονου, είναι ότι δεν ζήτησε βοήθεια για να σωθεί ο άτυχος 39χρονος επιχειρηματίας. Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή ομολόγησε τη συμμετοχή του και χωρίς περιστροφές και περιδινήσεις είπε ότι συμμετείχα στο έγκλημα και δήλωσε συντετριμένος. Αυτό το παλικάρι προχώρησε, έδωσε πανελλήνιες, πέρασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, φυτάει κανονικά. Αυτός είναι και ο σκοπός του συγχρονιστικού μας συστήματος και αυτός είναι και ο σκοπός, ο ειδικοπροληπτικός της επιβολής μιας ποινής. Για τον 27χρονο κατηγορούμενο, η ποινή μειώθηκε από τα 12 στα 10 έτη. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, συμμετείχε ως ένα βαθμό στην πράξη που το αποδίδεται, αλλά όταν άφησε τον άτυχο 39χρονο επιχειρηματία, ήταν ακόμα ζωντανός. Η αρχική θέση του κατηγορουμένου ήταν εξ αρχής ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο, όπου ήταν και αυτό που τελικώς, όπως αποδείχθηκε, σχετιζόταν αιτιοδός με το αποτέλεσμα του θανάτου, του θανόντος. Νωρίτερα καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του. Κατέπνιξαν και σκότωσαν τον άνθρωπο τον οποίο μετέφεραν οι μηθανοί. Έβαψαν τα χέρια τους με αίμα και μας είπαν ψέματα. Ο ένας μεταθέτει την ευθύνη στον άλλον. Αν τους αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά θα τύχουν μικρότερης ποινής. Θα συνετιστεί αυτός ο άνθρωπος? Πιστεύω πως όχι. Κατά αποτέλεσμα έτσι είναι, με την έννοια ότι το δικαστήριο τελεσίδικα πλέον κατέγνωσε ενοχή για ανθρωποκτονία. Έκρινε ότι σε κάθε περίπτωση, είτε στον πρώτο είτε στη δεύτερη συμμετοχή, είχαν και οι δύο ηθική υποχρέωση είτε να ενημερώσουν είτε να μην πράξουν κατά τον τρόπο που έπραξαν. Ο άτυχος Ιάκωβος Εμμανουήλ, πατέρας ενός παιδιού, εξαφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2017. Αρχικά εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια και ο ίδιος νεκρός στη Ροδιά, μια δολοφονία που είχε συνταράξει την κοινή γνώμη. Για την υπόθεση είχαν κριθεί ένοχοι πρωτόδικα τρεις άνδρες. Εκτός από τους δύο κατηγορούμενους, η υπόθεση των οποίων εκδικάστηκε σήμερα, υπάρχει και ένας 38χρονος συνέτερος του θύματος, ο οποίος είναι δραπέτης. Η έφεσή του απορρίφθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο ως ανυποστήρικτη.